Ελάτε τώρα να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά που βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εκεί η ιστορία όπου νοσηλεύεται σειρά ασθενών από αυτούς που μάθαμε σήμερα ότι βρέθηκαν θετικοί σε αυτόν τον νέο κορονοϊό. Νίκο. 9 τον αριθμό και δεν ξέρουμε, Νίκη, αν σε λίγη ώρα γίνουν και 10, γιατί έχουμε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής, όπως μας ενημέρωσαν. Έρχεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ένα ακόμα ύποπτο κρούσμα, αυτή τη φορά όμως από την περιοχή της Ετωλακαρνανίας, από την περιοχή του Αγρινίου. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Μόλις πριν από λίγα λεπτά, κατά διάρκεια του βίντεο, είχαμε τη σχετική ενημέρωση και περιμένουμε να δούμε για το τι ακριβώς θα συμβεί και με το συγκεκριμένο ύποπτο κρούσμα το οποίο καταφέρει στο Πανεπιστημιακό. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν οι εξετάσεις του δείγματος που θα ληφθεί. Αν όμως επαληθευθεί, θα πρόκειται για μια νέα περιοχή που μπαίνει στο χάρτη. Δεν είχαμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον κρούσματα ή ύποπτα κρούσματα γνωστά από την περιοχή αυτή της Ετωλακαρνανίας. Να δούμε τώρα τι γίνεται με εκείνους που ήδη νοσηλεύονται σε ειδικούς θαλάμους, Νίκο, στο νοσοκομείο. Ακριβώς, με τον 67χρονο να είναι βέβαια το βαρύτερο περιστατικό, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται και όλο το βάρος των ιατρών έχει πέσει πάνω στο συγκεκριμένο άτομο. Από εκεί και πέρα, δύο ακόμα περιστατικά κρίνονται ως σοβαρά, όχι όμως με την ίδια σοβαρότητα την οποία έχει ο 67χρονος. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα 6 κρούσματα τα οποία νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους. Οι υπόλοιποι από τα 21 άτομα που διαγνώστησαν με κορονοϊό, από τα 24 που συμμετείχαν στο γκρουπ της Αμαλιάδας, βρίσκονται στα σπίτια τους σε κατοίκον περιορισμό προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της νόσου. Τώρα βέβαια συνολικά, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, ήταν αρκετοί περισσότεροι από 24 εκείνοι που συνταξίδεψαν στους Αγίους Τόπους αυτό το ταξίδι προσκυνηματικού τουρισμού και έτσι περιμένουμε δεκάδες ακόμη αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? 54 ήταν στο συγκεκριμένο γκρουπ και αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί πάνω από 60 δείγματα από ανθρώπους οι οποίοι είτε ταξίδευαν είτε βρίσκονται στο στενό κύκλο των ατόμων αυτών. Επομένως, περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα των υπολείπων ατόμων που έχουν δώσει δείγματα προκειμένου να εξεταστούν για να δούμε και τη συνολική εικόνα.